Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Ο Λαμπαοτάρης on air. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον συνεργάτη του. Τι γίνεται? Ό,τι γίνεται μαθαίνετε, φίλε. Σωστό κι αυτό. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Τι ωραία. 6 ώρα ήρθα να κάνω κομπή. Ο άλλος είναι εδώ από τις 12. Ναι, τρία. Μιλάει σε εκπομπές. Σε μία. Μία το πρωί και μία το απόγευμα, 2 και 38 ώρες εργασίας. Και εγώ χθες ακούστηκα σε 3. Ακούστηκες. Ναι. Και μία το βράδυ στο Ζάχο. Και είναι δεν εκπομπή. Τι είναι? Διασκέδαση. Εκπομπή. Εκπομπή διασκέδαση. Εκπομπή είναι. Όπως και να έχει. Μίκι Μάους με τα καρτούν εκεί. Μίκι Μάους δεν είναι. Εκπομπή είναι γιατί βγήκαμε για ενημερωτικούς λόγους. Λοιπόν. Γιατί βγήκατε? Ενημερωτικούς λόγους. Και ενημερώσατε? Βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και σήμερα, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Παρασκευή 21 του Φλεβάρη, ναι σωστά, στο προθάλαμο ενός διημέρου με επίκεντρο την αυριανή μέρα βέβαια και το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη με τη Λαμία με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχουμε βέβαια να ασχοληθούμε και με τον μπάσκετ γιατί είχαμε αυτή την συνάντηση του Λευτέρη Αρβανίτη με τον σημαντική, ναι. Σημαντική με τον υφυπουργό αθλητισμού τον κύριο Βιεννάκη όσον αφορά το θέμα του Παλέ και θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ εννοείται όσον αφορά το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και την προσπάθεια που καταβάλλει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Άρης από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάρει στον έλεγχο του, να το πούμε έτσι, το Αλεξάνδριο. Θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος πρέπει να είναι καθοδόν αυτή την ώρα για την Λαμία και το αυριανό παιχνίδι, την αποστολή, την εντεκάδα, την πιθανία και θα λέγαμε λίγο πολύ και τις προηγούμενες μέρες, τα προβλήματα που έχει από την άλλη πλευρά η Λαμία, θα δούμε και το πρόγραμμα του διημέρου γενικότερα γιατί υπάρχουν μάτς τα οποία απασχολούν τον Άρη και θα έχει το βλέμμα του στραμμένο σε αυτά, με φόντο τα play-off και την πέμπτη θέση, την οποία ο Άρης κλειδώνει νομίζω με μια νίκη τουλάχιστον τα play-off και πιθανότατα και την πέμπτη θέση με μια νίκη αύριο στην έδρα της σκληροτράχυλης Λαμίας, η οποία πάντα βάζει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο που αντιμετωπίζει. Με νίκη κλειδώνει την πέμπτη θέση, ρε Νίκο. Άμα off κερδίσει με συνάδει. Ναι, σωστό. Δεν θα κερδίσει. Εδώ σε έσφαξε η ΑΚ για να περάσει από το Βικελίδη. Για Μαϊάκ θέλει τον όφησα playoff. Τι να τον κάνει, για να βγει τρίτη. Τώρα θα μου πει θέλει τον όφη, θέλει τον Αστέρα. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Για τον Αστέρα έδωσε και ένα δανεικό. Αστέρα μου. Τον τέλετ. Είναι περίεργο. Ανάσα μου. Γενικότερα, πάντα οι τελευταίες αγωνιστικές, έστω και μιλάμε για κανονική διάρκεια, γιατί έχουμε και τα playoff μετά, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, αρκετά παιχνίδια. Βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα πέρα τον μπάχαλο από χθες. Με όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Δόνη, τις δηλώσεις του Νόβα, την απόφαση του Αλαφούζου να τον αφήσει εκτός προγραμματισμού. Θα σου πάρει το Βέλεθ όμως, την μπάχαλο. Στο καλό να πάει, τι έκανε τώρα. Θα κάτσουμε να κλαίμε πάνω το Βέλεθ. Καλός χρυσός, καλό παιδί, καλός χαρακτήρας. Ναι. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Πλέον οι ποδοσφαιριστές είναι ελάχιστες έως μηδαμινές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μένουν σαΐ σε μια ομάδα. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με το Βέλεθ. Δεν είναι Ντίνος Κούις. Okay. Θα δούμε τι θα γίνει με το Βέλε, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά εντάξει, από ό,τι φαίνεται. Δύσκολα θα συνεχίσει. Δύσκολα θα συνεχίσει τον Άρη, αν και άφησε μια τέτοια μικρή αυτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές λες είναι κάτι τελειωμένο, θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει και γίνεται κάτι τσουπ την τελευταία στιγμή. Μπορεί να αλλάξει ο μάνατζερ του παράδειγμα. Ο οποίος είναι και η πηγή του κακού για μένα. Προσωπικά, αν με ρωτάς. Γιατί ξέρω και μια ιδιαίτερη συζήτηση που είχε με τον Θοδωρό Καρυπίδη πριν από λίγες μέρες. Γενικότερα όμως, εντάξει, ο μάνατζερ θέλει να τον πάει στον κολλητό του, τον Ρόκα. Αυτό δεν σημαίνει. Μην μιλάς για τον μάνατζερ του Βέλεθ. Μισά στα νεύρα μου από χθες. Ναι. Μην μιλάς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι απαγορεύεται από τη μία να υπάρχουν κολλητοί στο ποδόσφαιρο. Καλά, εννοείται. Και επίσης δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής, που είναι ένα παιδί το οποίο έχει δώσει όντως τα πάντα σε αυτό το 1,5 χρόνο που βρίσκεται εδώ, δεν θα δώσει τα πάντα και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται του συμβολαίου του. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, όταν κάποιος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, μάθουμε ότι φεύγει, ναι, να λέμε πέταξε εδώ στην κερκίδα, μην τον βάζεις. Παιδιά, ο Βέλε θα πληρωθεί κανονικότητα μέχρι τις 30 έκτου του 2020.
και έχει μπροστά του 15 μάτς, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, και έχει μπροστά του δύο ημιτελικούς κυπέλου, ελπίζω να έχει και ένα τελικό κυπέλου, έχει play-off, έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία καλείται να παίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να φανεί αντάξιος και των προσδοκιών αλλά και του περιβραχιονίου που φοράει ενίοτε όταν δεν είναι ο πρώτος αρχηγός της ομάδας, ο Δελιζής στην δεκάδα. Δεν έχει και πολλές επιλογές στη θέση του Χρύσανθε. Μια χαρά επιλογές έχω, φίλε. Θα βάλω το Ρόου στη θέση του. Και ποιο θα βάλει δεξιά? Το Σούντγκρεν. Κοίταξε, επειδή εσύ είσαι εμπαθής με κάποιους ποδοσφαιριστές. Δεν είμαι εμπαθής. Είσαι εμπαθής. Καλά, okay. Είσαι με δύο-τρεις ποδοσφαιριστές. Επειδή τους έχει φέρει ο Διαμαντόπουλος, τους έχεις βγάλει άκρηστους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ξεφωνίζεις τους παίκτες. Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν τα παίρνεις από τους άλλους παίκτες, απλά είσαι εμπαθής. Τα παίρνω τους υπόλοιπους όμως. Όχι. Από ποιους θα παίρνω? Είσαι εμπαθής. Δεν είμαι εμπαθής, Ρεφίσα. Είσαι εμπαθής. Πάντα ποδοσφαιρικά μιλάμε. Και σε εξέδεσε και ο Μπάμπης Μουστακίδης, ο οποίος ξέρει καλύτερα μπάλα από σένα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλύτερα. Έπαιζε και δεξί μπακ επί 20 χρόνια στον Άρη. Για πες, λοιπόν. Και είπε ότι είναι εξαιρετικός παίκτης ο Σούντγκρεν. Είπα εγώ ότι είναι καλός παίκτης. Και κακός κάποιοι προσπαθούν να του λύσουν το συμβόλαιο. Άκουσε με λίγο. Τι κάποιοι είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θέλετε να φάτε τον Σούντγκρεν. Ναι. Από αυτόν θα ξεκινάει η ενδεκάδα του χρόνου. Ναι, έγινε. Είπα εγώ ότι είναι κακός παίχτης ποτέ. Ναι, είπες. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν τέριαξε. Όχι, μην μπερδεύεσαι. Τέριαξε να μάθετε να τον τέριαξετε. Δεν είναι έτσι. Γιατί σε 28 του Χρύσανθε δεν μπορείς, 29 δεν μπορείς να μάθεις να τέριαξε. Άκουσα λίγο. Μικρέ Διαμαντόπουλε, άκου να σου πω κάτι. Άμα συνεχίσει έτσι θα κάνεις εκπομπή μόνο με τις 6.30. Άκου να σου πω κάτι. Άκου. Αυτά τα δεν τέριαζε και τα λοιπά τα λέγανε και για το Φετφατζίδη πέρσι. Ήρθε ένας προπονητής. Άσε, δεν με διαφέρει τι λέγατε. Ήρθε ένας προπονητής. Δεν με διαφέρει τι λέγανε. Λέγατε. Δεν έλεγα εγώ ότι ο Φετφατζίδης δεν ταιριάζει. Α. Τι α. Δεν είπα εγώ ποτέ κάτι εδώ πέρα. Ήρθε ένας προπονητής και του έδωσε το ρόλο που πρέπει. Να βάλεις και εσύ το κύριε Ένιν και κύριε Τερζή να βρείτε έναν τρόπο να αποδίδει ο Σούντγκρεν. Δεν πάει έτσι. Γιατί είναι μια χαρά ποδοσφαιριστής. Δεν πάει έτσι, Χρήστο. Αν εσείς θέλετε να μου πετάξει πόδι για να παίξετε με του ίδιου 11, ναι, θα τρώτε ξεφωνητό. Γι' αυτό θέλει να πάρει δεξιμπάκι τον Ιανουάριο. Κακός. Κακός. Κακός, ναι. Κακός. Δεν ξέρουν αυτοί. Παπατζηλίκη. Δεν ξέρουν αυτοί. Παπατζηλίκη. Ξέρουμε εμείς. Παπατζηλίκη των δημοσιογράφων. Δεν υπήρχε ποτέ πρόθεση να πάρθει δεξιμπάκ. Υπάρχει αμέριστη εμπιστοσύνη στο Σούντγκρεν. Εσύ πες ότι δεν υπήρχε. Αν μπορεί να το αποδείξει κιόλα. Εγώ λέω ότι δεν υπήρχε. Τι. Δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στο Σούντγκρεν. Κακός. Okay. Άμπαλοι. Άμπαλοι όλοι. Είστε όλοι άμπαλοι. Είστε όλοι άμπαλοι. Εκτός του Άγγελου Χαριστέα του φίλου μου, ναι, και του Τόλι Τερζή του φίλου μου, ναι, και του Ένινγκ του φίλου μου, όλοι οι άλλοι είστε άμπαλοι. Που δεν είχαν εμπιστοσύνη στον ποδοσφαιριστή, εννοείς. Άντε ρε άμπαλοι. Yes, Daniel, yes, I told them well. Yes, yes. Μια χαρά είναι ο Σούντγκρεν. 500 euros. Μα μια χαρά είναι ο Σούντγκρεν. Χίλια. Όσο φωνάζει, τόσο ανεβαίνει. Τι. Μα δώσει. Δεν ξέρω. Ντάνιελ. 150. Στη Σουηδικό, τη Σουηδία τι νόμισμα. Κορόνς. Κορόνς, μπράβο. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο Σούντγκρεν. Και μια χαρά είναι και ο Βέλεθ. Και μια χαρά είναι και ο Ρόουζ. Και μια χαρά είναι και ο Δέλη. Ναι. Που θέλατε να τον φάτε το καλοκαίρι. Ναι, χαρίσα. Όλες οι κολλητοί μεταξύ σας. Α, και το Δέλη ζήσετε να φάω. Φίλε. Μάλιστα. Το Δέλη. Χωρίς καλαμάκι, πώς το πιω το Δέλη. Δεν έκανε τη σωστή κίνηση αμέσως. Και πει, βλέπω εδώ έχει συμπιεστεί λίγο το καπάκι μου. Λοιπόν, κάτσε να κάνω εδώ. Δεν θέλανε να φάνε Χρήστο το Δέλη το καλοκαίρι. Εγώ δεν θέλω. Ακόμα θέλει. Να τα, οι αλήθειες από Χρήστο και ως. Έτσι. Αυτά πρόσεξε. Επειδή τα λες εσύ για πλάκα, κάποιοι τα πιστεύουν. Ποιος τα λέει για πλάκα? Και τα παίρνω σοβαρά. Σοβαρά μιλάω εγώ. Ότι εγώ ήθελα να φάω το Δελιζήσι. Ναι. Εσύ και κάτι άλλο. Θες να πούμε ποιοι θέλουν να φάνε το Δελιζήσι? Δεν ξέρω τώρα, μην πας να μετατοπίσεις ευθύνες σου. Πήγες να φας το Δελιζήσι το καλοκαίρι και δεν τα κατάφερες. Εσύ και κάποιοι άλλοι. Έχω τόση δύναμη, Χρυσανθέ. Τι? Έχω τόση δύναμη. Αφού είσαι δίπλα μου. Άρα ήθελα εγώ να φάω το Δελιζήσι. Ρε τι ακούω από εκεί, λοιπόν. Ρε τι ακούμε. Όσοι φοράνε τη φανέλα του Άρη έχουν υποχρέωση αυτοί που τους γυμνάζουν, αυτοί που τους επιλέγουν τις Κυριακές, τα Σαββατοκύριακα και τις Τετάρτες, να παίρνουν από αυτούς ό,τι μπορούν περισσότερο. Δεν αποτελεί δικαιολογία για κάποιον προπονητή που δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον X, Φετφατζίδη, Ρόουζ, Σούντγκρεν, Τσαλτίδη, Παπαδόπουλο. Το ότι δεν ταιριάζει, το ότι δεν μπήκε στο κλίμα, το ότι το ένα και το άλλο. Θα πρέπει ξεκάθαρα να παίρνει το πάντα. Ο Σούντγκρεν λοιπόν είναι μια ειδική περίπτωση.
το παιδί αυτό ήρθε παίζοντας ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, όντως ήρθε σε κάτι διαφορετικό, του ζητήθηκε κάτι διαφορετικό, απαιτήθηκε από αυτόν κάτι τελείως διαφορετικό. Συνέχισε. Πάντα όταν μπαίνεις μέσα, αποπροσανατολίζεις όλους τους άντρες μόλις μπαίνεις μέσα. Βγες. Ευχαριστούμε, φιλιά. Μπήκε μια οκιώσεις και μια... Είμαστε η κομπή που είμαστε κέντρο διερχομένων, νομίζω. Επειδή είναι η κορυφαία εκπομπή, ίσως. Μάλλον γι' αυτό. Και οφείλεις, λοιπόν, κάθε φορά, Νίκο μου, να παίρνεις τα πάντα από τον ποδοσφαιριστή. Όντως, το παιδί, για να επανέλθω πριν με διακόψει η ωραία τάτη Μαριλής μας, ναι, ήρθε και μπήκε σε ένα project τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει. Αγωνιστικό project, εννοώ. Ναι. Μπήκε κατευθείαν στα βαθιά νερά, είχε μια άλλη νοοτροπία. Είναι η πρώτη φορά που βγήκε από τη Σουηδία. Εννοείται. Τον έβαλες να παίζει ένα τρόπο παιχνιδιού που δεν ήταν συνηθισμένος, γι' αυτό και εκτέθηκε σε συγκεκριμένες καταστάσεις αναφορικά με το κομμάτι της άμυνας κυρίως, γιατί μεσοεπιθετικά νομίζω ότι σου δώσε πράγματα. Και έπεσε και σε μια συγκυρία, είχε και αρρώστηση, τι έπαθε για κανένα δύο εβδομάδες, τρεις. Έπεσε σε μια συγκυρία όπου ο Ένινγκ βρήκε μια λύση εξαιρετική με την τοποθέτηση του Ρόου στο δεξί άκρο της άμυνας. Αν αυτό το συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι και αμυντικά η ομάδα πήγε καλύτερα, αλλά και μεσοεπιθετικά η ομάδα ανέβηκε πάρα πολύ, γιατί ο Ρόζ είναι αλήθεια ένα παιδί το οποίο μεσοεπιθετικά το γουστάρει και έχει δώσει πράγματα, αλλά κυρίως έχει βοηθήσει και έχει βρει μια συνεννόηση με τον Φετφατζίδη που είναι άξια προσοχής, άσχετα αν σε κάνα δυο μάτς παραλίγο ένας θα δει τον άλλον. Μην νομίζετε τα βλέπω εγώ αυτά. Τα βλέπω και τα παρατηρώ. Παρόλα αυτά, και καλή συνεργασία έχουν, αλλά και αποδέχεται ο ένας το ρόλο του άλλου. Και αυτό είναι σημαντικό σε μια ομάδα. Ο Σούτιγκ λοιπόν έμεινε εκτός. Όταν είσαι αρχηγός, ο number one και ο καλύτερος και ο Viking και όλα τα υπόλοιπα, και ξαφνικά μένεις εκτός αποστολής, αυτό, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Σούτιγκ με τον τρόπο που το χειρίστηκε. Και το διαχειρίστηκε. Δεν έκανε κάτι φοβερό το παιδί. Απλά έπεσε αγωνιστικά και στις προπονήσεις και στην καθημερινότητά του. Εκεί λοιπόν πρέπει να βρει τον τρόπο ο οργανισμός να τον επαναφέρει. Και πιστεύω ότι σε ένα βαθμό, από όσα μαθαίνω καθημερινά στον τρόπο λειτουργίας του στην προπόνηση, το έχει καταφέρει. Σε ένα βαθμό, όχι στον απόλυτο βαθμό. Λέω όμως ότι μια επένδυση τέτοιου είδους όπως αυτή του Σούντγκρεν θα πρέπει να στηριχθεί και το καλοκαίρι, να υπάρξει μια στήριξη με την έννοια ότι πρέπει αυτός ο ποδοσφαιριστής να κάνει προετοιμασία με την ομάδα, να μπει στο κλίμα της ομάδας, να μπει στην πλέον έχοντας παίξει και ένα χρόνο, και θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερος του χρόνου αν τελικά παραμείνει στον σύλλογο. Θέλω εδώ να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με το Σούντγκρεν και σε σχέση γενικότερα με την κατάσταση. Επειδή λέμε δεν προσαρμόστηκε και άλλαξε το σύστημα που έπαιζε κτλ. Εδώ έχει αλλάξει το σύστημα που παίζει η ομάδα μεσούς της περίοδου, και βλέπουμε ότι το σύστημα το οποίο έχει πλέον ο Ένινγκ αποδίδει πολύ καλύτερα από το σύστημα το οποίο είχε μέχρι πρώτην ο Σουάρης. Ήταν καλό. Δηλαδή πέρσι με τον Παντελίδη υπήρξαν παιχνίδια που ο Άρης έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ήρθε ο Ένινγκ, άλλαξε αυτό το σύστημα σταδιακά. Πλέον στην ουσία μιλάμε για ένα 4-4-2 κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι το κλασικό το 4-4-2, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι, με τους δύο επιθετικούς, τον Ιντέγε και τον Λάρσον, ή τον Ντουνμισάη και τον Λάρσον, ή τον Ιντέγε και τον Ντιγκινί, ή τον Ντιγκινί και τον Λάρσον. Τέλος πάντων, τον ψηλό και τον κοντό κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο, όχι ακριβώς, κατά κάποιο τρόπο. Και η ομάδα λειτουργεί μια χαρά. Άρα λέω τα θετικά και τα αρνητικά για έναν ποδοσφαιριστή, αλλά εμένα η ουσία και το θέμα μου δεν είναι ο ένας ποδοσφαιριστής ο Σούντγκρεν. Είναι η γενικότερη νοοτροπία. Το πόσο εύκολα βγάζουμε από την εξίσωση έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον έχουμε ακριβοπληρώσει, ή το πόσο εύκολα θεωρούμε ότι μπορεί να μπει ένας ποδοσφαιριστής στην εξίσωση της καθημερινότητας της ομάδας. Το πόσο εύκολα μιλάμε για rotation σε μια ομάδα χωρίς να ξέρουμε ποια είναι τα όρια της κούρασης, και το πόσο εύκολα πετάμε έξω τον έναν παίκτη και βάζουμε στη θέση κάποιον άλλον χωρίς να έχουμε καμία παράμετρο στην καθημερινότητα των προπονήσεων της ομάδας, χωρίς να έχουμε καμία παράμετρο των εργομετρικών, καμία παράμετρο των αιματολογικών, καμία παράμετρο της φρεσκάδας ενός ποδοσφαιριστή, καμία παράμετρο της ποιότητας
ή τον θέλω της αξιοποίησης ενός ποδοσφαιριστή ή ενός συνόλου ποδοσφαιριστών από τον προπονητή. Βγάλ τον Γκάμα, βάλ τον Μαρτίνες. Βγάλ τον Ιντέγια, βάλε τον Ντουρμισάη. Τα χάνει έτσι κι αλλιώς. Ο Ιντέγια βγαίνει μόνος του και τα χάνει. Κάτι ανάλογο κάνουμε και σε σχέση με το πώς θα στελεχωθεί η ομάδα το καλοκαίρι. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, ακούω συνεργιανούς μου να μιλάνε για το τι θα κάνει ο Άρης του χρόνου που θα βγαίνουν 4 και όχι 5 στην Ευρώπη. Δηλαδή ήμαρτον. Έχουμε μία τάση να προλάβουμε γεγονότα και καταστάσεις, οι περισσότεροι από ενδιαφέρον, από αγάπη, από πραγματικά αίσθηση ευθύνης και να βοηθήσουν το σύλλογο, αλλά δεν πετυχαίνουμε πολλά πράγματα, ξέρετε, με όλα αυτά. Και το λέω και για τον κάθε Σούντγκρεν, τον κάθε Βέλεθ, τον κάθε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή έρχεται και βλέπω ότι δεν βάζουμε και μυαλό, όχι όλοι, ορισμένοι σε σχέση με τα χρήματα που πρέπει να διαθέσεις. Κάπως έτσι ο Άρης πλήρωσε 800 χιλιάρικα σε 40% στον Κόκε. Κάπως έτσι έκανε συμβόλαιο 450 χιλιάρικα ο Γκαρσία. Με ευθύνη και δική μας, και το λέω δική μας και των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων που πιέζαμε τις διοικήσεις, γιατί μας πίεζε ο κόσμος να μείνει ο Νάτσο, να μείνει ο Κόκε. Με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θέλω να μένει ο ποδοσφαιριστής που θέλει ο Άρης να κρατήσει, αλλά και με την παράμετρο που αναφέρθηκε από τον Άρη, εφόσον κρίνουμε ότι στο οικονομικό κομμάτι φτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Και δεν θα το ξεπερνάμε αυτό το ταβάνι. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με όλους τους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μας απασχολεί τίποτα σε σχέση με ανανεώσει ή οτιδήποτε άλλο, γιατί καταρχήν είμαστε και σε μια διαδικασία που δεν μπορεί ο Άρης να κάνει και πολλά πράγματα μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τη FIFA. Τη Δευτέρα παρεπτόντως είναι τα υπομνήματα και τα λοιπά που θα σταλούν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ενώ αρχικά θα πήγαινε κιόλας κάποιος, τελικά ειδοποιήθηκαν από τη FIFA, δεν χρειάζεται να παραστεί, θα σταλούν υπομνήματα. Και είτε ο Άρης θα ξεμπερδέψει πιο γρήγορα μέσω FIFA, είτε θα πρέπει να πάει στο ΚΑΣ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστότε όμως, ο Άρης θα πρέπει να κάνει 2 νίκες με τη Λαμία και τον Ατρόμητο, γιατί πολλές φορές, και το συζητούσα σήμερα με έναν άνθρωπο του Άρη, έχω δει να γίνεται το άσπρο μαύρο στις περιπτώσεις του Άρη, και ενώ υπάρχει κανονισμός, ας πούμε αυτή τη στιγμή, που αναφέρει ότι δεν μπορεί να χάσει Ξάνθη τους βαθμούς που έχει πάρει, να δούμε κανένα τέτοιο έργο. Γιατί αν δεις κανένα τέτοιο έργο, ξαφνικά, που θα το δεις μετά το τέλος του πρωταθλήματος εδώ μεταξύ, θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Και αν δεν κερδίσεις εσύ στη Λαμία και πάρουν πίσω όλοι τους βαθμούς, θα μείνεις εκτός play-off. Γι' αυτό πρέπει να πας στη Λαμία να κερδίσεις, να τελειώνεις με το συγκεκριμένο κομμάτι, εκτός αν χάσει ο Αστέρας Τρίπολης από τον Παναθηναϊκό, που δεν το βλέπω, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Να κερδίσεις και τον Ατρόμητο, γιατί επίσης δεν μπορώ να ξέρω αν ο Παναθηναϊκός βγει ξαφνικά στην Ευρώπη στο τέλος του χρόνου. Αν και νομίζω ότι με αυτό που βγήκε το θέμα το προς τα έξω και τις αποκαλύψεις ότι έχει ενημερωθεί ο Δόνης ότι δεν θα υπάρξει καμία άνοδος στο μπάτζετ το συνολικό του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Από τα συφραζόμενα, η αίσθησή μου είναι αυτή. Αυτά ως ένα σχόλιο, γενικότερο σοβαρό σχόλιο σε σχέση με την πλάκα που κάνουμε στο ξεκίνημα πολλές φορές με τον Νίκο και για τους ποδοσφαιριστές και για τον τρόπο λειτουργίας. Αλλά γενικότερα και στο θέμα του Βέλεθ και γενικότερα σε όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι θέματα δικής μας νοοτροπίας και το πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι στους ποδοσφαιριστές μας. Γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα δεν βγήκε τυχαία. Και αν δείτε και από πού βγήκε. Και έχει πολύ χοντρό παρασκήνιο η υπόθεση του Βέλεθ. Απλά ο Βέλεθ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά τις συμφωνίες του, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τους συνεργάτες του. Εγώ αν ήμουν Βέλεθ στη θέση του, τον μάνατζερ του, θα τον είχα αλλάξει. Την άλλη είναι κολλητός του. Είναι φίλος του, τον εμπιστεύεται, καλά κάνει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο μάνατζερ του δεν θέλει να μείνει ο ποδοσφαιριστής στον Άρη.
και γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνει στον Άρη. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι επίσης δεν θέλουν να μείνει ο ποδοσφαιριστής στον Άρη, αλλά θέλουν να τον στείλουν αλλού. Και αυτοί οι κάποιοι, πέρα ότι έτρεξαν όλο αυτό το project της γνωριμίας με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕ και τα λοιπά, γιατί δεν πήγε μόνο στον Παναθηναϊκό η πρόταση, πήγε και σε άλλες ομάδες, από φίλοι γίνανε εχθροί του συλλόγου. Το καλό είναι ότι ο σύλλογος πλέον το ξέρει ότι έχει συγκεκριμένους εχθρούς στο συγκεκριμένο τουλάχιστον κομμάτι. Ελπίζω να μην αναμειχθούν και πουθενά άλλου, γιατί η αναμειξή τους υπήρχε εξ αρχής με την περίπτωση του Βέλεθ. Ελπίζω να μην χωθούν αλλού για το δικό τους και το δικό μας το καλό γενικότερα. Θα πάμε στο break, κύριε Παπαδόπουλε. Το διάλειμμα των 5.30 και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε λίγο και για το αγωνιστικό, για το παιχνίδι με τη Λαμία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, παιχνίδι. Θα σας πούμε τι ακριβώς γίνεται και με η Ντέγια και όλη την κατάσταση στο αγωνιστικό. Και φυσικά θα αναλύσουμε και αυτό το θέμα για το Αλεξάνδριο, που είναι επίσης εξίσου σημαντικό για την επιβίωση του συλλόγου και είναι και ένα αίτημα της παραχώρησης του Αλεξανδρίου, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια αιτείται ο Άρης και δικαιούται ο Άρης. Ο Άρης πρέπει να παίρνει και λεφτά. Και πρέπει να πάρει και λεφτά για τη συντήρηση του Αλεξανδρίου. Και αντί να γίνεται αυτό, πλήρωνε κιόλας και πληρώνει ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά πραγματάκια για να σας πούμε εδώ στο All About Άρης. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, All About Άρης On Air, στο Λίμπερο 107,4. Τι έχουμε, Νίκο, στα αγωνιστικά? Διαβάσουμε την αποστολή. Ναι. Η οποία ανακοινώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Κουέστα Τσιλιγκύρης, Ρόους Βέλεθ, Σόουζα Λάρσον Κάμα, Ιντέ για την κοινή Ματίγια, Μαντσίνη, Σάσα, Κόρχουτ, Μαρτίνες, Μπα, Τόνσο, Σούντγκρεν, Ντουρμισάι, Δελιζίσης και Φετ Φατζίδης. Με Ιντέγε στην αποστολή, ναι, ενδεχομένως και στην εντεκάδα, αυτό το ξέρουμε πριν τη σέντρα. Έγινε μια κουβέντα χθες του παίχτη με τον Ένι και τον Τερζή και συμφωνήσανε στο ότι θα είσαι στην αποστολή. Καλά είναι η μέση του. Καλύτερα είναι, ναι, εντάξει, δεν είναι 100% καλά, αλλά είναι καλύτερα. Θα δούνε λοιπόν αυτό το οποίο συμφωνήσανε χθες, η κουβέντα που είχαν οι τρεις τους, είναι ότι αν είσαι καλά πριν τη σέντρα θα παίξει βασικός. Αν είσαι έτσι και έτσι, δεν είσαι 100%, δηλαδή νιώθεις και λίγο κάποιες ενοχλήσεις, θα μείνεις στον πάγκο. Ο Νιγηρανός και τη θέση του θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα την κοινή, ο οποίος έχει ένα προβάδισμα να του μισάει σε περίπτωση που η Ντέγε δεν παίξει. Είναι το plan B δηλαδή, ο Γάλλος. Στο εκτός έδρας νομίζω ταιριάζει και λίγο καλύτερα. Απ' την άλλη, εντάξει, δεν νομίζω ότι η Λαμία θα ανοιχτεί και ιδιαίτερα στο μάτς αυτό. Ούτε εγώ. Εντάξει, απλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από το εκτός έδρας το οποίο αναφέρεις και εσύ πολύ σωστά, νομίζω ότι υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην κοινή αυτή τη στιγμή. Αυτό το, ξέρεις, η λέξη εμπιστοσύνη που τις ακούω ότι χρησιμοποιείς αρκετά σε σχέση με τον Ένινγκ. Το εμπιστοσύνη ακούγεται ωραία όταν μιλάς για ένα παίχτη, αλλά την ίδια στιγμή ακούγεται πολύ άσχημα σχέση με τους υπόλοιπους. Προτίμηση. Ναι. Άρα δεν έχει εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους. Όχι. Και αν δεν έχει εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους, συγγνώμη, αλλά είναι λάθος. Θα στο θέσω λοιπόν. Θεωρώ ότι αυτή την περίοδο ο Γάλλος είναι σε καλύτερη κατάσταση από την πρώτη. Δεν έβαλα το Γάλλο όμως. Από πού το σκεφτόμαστε αυτό? Εγώ σου λέω για το αυριανό μάτς. Ναι, αυτή την περίοδο όμως που μου λες ότι ο Γάλλος είναι σε καλύτερη κατάσταση, έβαζε τον άλλον. Δεν έβαζε τον Γάλλο, τον Ντουρμισάι έβαλε. Αυτή την εβδομάδα. Συγγνώμη τώρα, ρε Συνικού, με ανά δυο μέρες αλλάζει η εμπιστοσύνη και το ποιος είναι καλύτερα. Τι είναι αυτό, δεν συνάδει το ένα με το άλλο που λες. Πώς έχει εμπιστοσύνη τον Τιγκίνη όταν βάζει τον Ντουρμισάι? Εντάξει, σαν τον δικηγόρο της Ξάνθης που τον ρώτησε ο δικαστής. Όχι, γιατί δεν κάνατε την μεταβίβαση. Γιατί δεν αρκείσες αυτό που σου λέω και προσπαθείς να το επεκτείνεις δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί, συγγνώμη, ποιος είσαι, η Μπριτάνικα Λαρούς? Όχι, δεν είμαι Λαρούς. Αν μου λες κάτι δηλαδή πρέπει να το δέχομαι εγώ. Όχι, δεν είμαι Λαρούς Μπριτάνικα, αλλά το θέμα είναι τι έχει στο μυαλό του προπονητής αυτή τη στιγμή. Εγώ και εσύ. Πού ξέρεις τι έχει στο μυαλό του προπονητής, μέσα στο μυαλό του. Ήμουνα χθες το βράδυ μαζί του στο γύρο της Ελλάδος και τα λέγαμε. Όχι, αυτό είναι ένα επιχείρημα. Ωραία. Εντάξει, το δέχομαι. Οκ. Εντάξει, έχει πάρει. Τι φάγατε? Κεμπάπ. Κεμπάπ χθες, μια γυράκλα στο γύρο της Ελλάδος, ναι. Αυτό έχει μια λογική που είπες τώρα. Ωραία. Είναι μια πληροφόρηση, μια παράμετρο σημαντική. Είπα ελαφρύ προβάδισμα. Ελαφρύ. Ελαφρύ προβάδισμα. Και ο Ντουρμισάι στην ενδεκάδα.
Εντάξει. Ναι. Θα φανεί αύριο πριν τη σέντρα. Μακάρι ο Ντέγε να είναι καλά και να παίξει. Mm. Το θέλει και ο ίδιος πολύ. Και ο Ένγκ φυσικά καλά, θέλει τη βασική του επιλογή. Και επειδή θέλει, τι πάει να πει. Δεν κατάλαβα. Ο Ντέγε είναι λίγο μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι... Mm. Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές. Άμα θέλει να ρίξει και καμιά 200 χιλιάρικα τις απολαβές του, να μείνει να παίζει. Ναι, και αυτό είναι μια πολύ σωστή εκδοχή την οποία αναφέρεις, βεβαίως, εννοείται. Εντάξει. Ο Ιντέγερ, παιδί μου, είναι όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι παιδιά, έτσι και αυτός είναι ένα παιδί. Εντάξει, απλά έχει λίγη τρέλα παραπάνω μέσα στο μυαλό του. Γουστάρει, θέλει να παίξει. Ναι. Εντάξει. Και όταν έκλαιγε με την ΑΕΚ, όταν έγινε αλλαγή, δεν έκλαιγε μόνο λόγω των πόνων, επειδή ήθελε να παίξει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή το περίμενε εκείνο το παιχνίδι. Να παίξει ένα ντέρμπι πάλι, γιατί είχε λείψει κτλ. Γι' αυτό. Θα δούμε αύριο λίγο πριν τη σέντρα. Θα δούνε και αύριο οι άνθρωποι της ομάδας το πρωί σε τι κατάσταση είναι. Να δοκιμάσει και λίγο στο ζέσταμα. Αν είναι οκ, okay, θα παίξει αλλιώς. Την κοινή Ντουρμισάη με την κοινή να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, επαναλαμβάνω. Έναντι τη Ντουρμισάη. Για την 10 από εκεί πέρα δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξει κάτι. Κουέστα στο τέρμα. Ρόουζ δεξιά, Κόρχοντα αριστερά. Βέλεθ Δελιζήση. Σάσα Ματίγια. Γκάμα Φετφατζίδη. Και ο Ντάνιελ Λάρσον, η σίγουρη και πιο φρέσκη. Πιο ξεκούραστη από τη στιγμή που δεν είχαμε και παιχνίδι μεσοβδόμαδα για την ομάδα. Με ξεκάθαρο στόχο Άρης αύριο τη νίκη. Το προσπαθούν να το περάσουν και το κάναν τις τελευταίες μέρες και οι άνθρωποι της ομάδας ποδοσφαιριστές. Ότι παιδιά, να κερδίσουμε να τελειώνουμε. Μην πάμε τελευταία αγωνιστική και είναι ακόμα όλα ρευστά. Ναι. Να πάρουμε τη νίκη αύριο κόντρα στη Λαμία. Μια Λαμία η οποία δεν έχει τον Πλιάτσικα που είναι τραυματίας. Ο Ασίγμπα είναι τιμωρημένος. Για το αυριανό μάτς. Ο Ασίγμπα. Ο Ασίγμπα. Και... Τι ωραίος είναι αυτός, κάνει ωραία λάθη. Ναι. Και ο Μπεχαράνο έχει κάποιες ενοχλήσεις. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία στη Λαμία ότι θα προλάβει και θα είναι στη διάθεση του Μάτζιου. Για το αυριανό παιχνίδι. Ναι. Εδώ ο Αντώνης αποθεώνει τα μπιφτέκια και τα σουτζουκάκια που αφήσαμε χθες. Όντως. Έμειναν μέχρι το βράδυ. Το φίλο μου τον Κώστα εκεί από. Στην ΕΣΟ που τα προμηθευτήκαμε είναι εκπληκτικό. Και δεν έφεξε λουκάνικο, μάλλον που είναι επίσης εκπληκτικό. Και τα φάγατε και κρύαση το βράδυ. Εγώ δεν έφαγα. Τα τρώγατε ζεστά το μεσημέρι, εκπληκτικά. Ναι. Και εσύ κρύα τα φάγες. Λουκάνικο δεν δοκίμασα. Εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Ναι. Χειροποίητα κιόλας. Απλά ήταν για ένα λόχο ολόκληρο. Δεν ήταν. Δεν ήταν για λόχο απλά. 200 τεμάχια ήταν. 200. Μπιφτέκια, σουβλάκια κτλ. Είδα το χαρτί τη παραγγελία έξω και λέω. Τι έγινε, έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Εντάξει, ωραία φάγαμε χθες. Καλά ήταν, ωραία ήταν. Κάποιοι τρώνε ακόμα αυτά που μείναν από χθες. Εγώ. Όχι εδώ. Α. Όχι. Ο Χρήστανδος λέει ότι έχει φαΐ. Και ναι. Και δεν το είδα. Και το χάσαμε. Το χάσαμε. Εντάξει, όχι, δεν. Κάποιοι τους έχουν μείνει. Τα leftovers, τα γνωστά leftovers και τρώνε ακόμα από χθες. Εντάξει. Έχουν κάνει τσίχνο Παρασκευή. Εγώ με left ξέρω μόνο το στο left. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Όχι τα over. Ναι. Μάλιστα. Αγωνιστικά αυτά. Εντάξει, ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει και το στατιστικό ότι εκτός έδρας φέτος δυσκολεύεται. Έχει μόνο να διπλώσει Ξάνθη τον περασμένο Οκτώβριο. Είδε βάσει το στατιστικό ότι έχει το απόλυτο με νίκες στη Super League με τη Λαμία. Έχει το απόλυτο, με νίκες. Μέσα στη Λαμία. Α, μέσα στη Λαμία, ναι. Μία νίκη. Το 0-3 πέρυσι. Είναι στατιστικό αυτό. Επίσης δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Επίσης έχει μέσο όρο γκολ που σκοράρει 3. Όταν περιορίζω, στη Super League. Όταν περιορίζω τόσο πολύ την προϊστορία, μου λες γιατί το κάνεις αυτό τώρα. Όταν είναι εις βάρος ομάδας. Τώρα εσύ την περιορίζεις για θετικό. Σου αποδεικνύω για μία ακόμη φορά ότι μπορείς να παρουσιάσεις τα δεδομένα έτσι όπως θέλεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ακόμα ένα μάθημα. Είναι αλήθεια. Εντάξει. 0-3. Στη βροχερή Λαμία εκείνο το μάτς. Έτσι. Έτσι. Εντάξει, μακάρι να είναι όπως εκείνο το παιχνίδι. Δεν, η Λαμία δεν κυνηγάει και τίποτα τώρα. Εγώ δεν βρίσκω δηλαδή λόγο τώρα να. Μπορεί να έχει πάρει κανένα πριν παραγωγικότητα. Οπα. Δεν ήθελε. Από τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Γιατί δεν έσπευσες να μην υιοθετήσεις εσύ. Επειδή σκέφτομαι πονηρά πάντα, Χρήστα. Γι' αυτό με έχεις μάθει. Πριν παραγωγικότητα, είπα εγώ, δεν είπα κάτι άλλο. Η Λαμία έχει 26 βαθμούς. Πώς κυνηγάει, παίρνει παραπάνω βαθμούς αν κερδίσει και παίρνει περισσότερα χρήματα από τα τηλεοπτικά της. Με 2 στα 2 πάει 32 βαθμούς. Όχι, δεν προλαβαίνει σε καμία περίπτωση. Πώς δεν προλαβαίνει. Άμα χάσει ο Όφη. Πρέπει να. Με τη Λαμία παίζει. Α, τελευταία αγωνιστική, όχι Λαμία. Ακριβώς. Ο Αστέρας. Με στη Λάρισα. Αστέρα μου, η Λαμία. Η Λαμία είναι από τις λίγες ομάδες που πραγματικά κυνηγάνε. Ναι. Γιατί με δύο νίκες, επειδή παίζει με τον Όφη, καταλαβαίνεις. Δεν τον κερδίζει και τον αφήνει έξω. Και η Λάρισα θεωρητικά τότε.
Τι? Και η Λάρισα. Η Λάρισα, τι έχει την ισοβαθμία με τον Όφη? Δεν θυμάμαι. Μου το έχω. Αλλά παίζει, ναι, την έχει. Παίζει με τον Βόλο τώρα. Την έχει, κέρδισε 3-2 και έφερε 0-0 στην Κρήτη. Και τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αστέρα στην έδρα της. Βέβαια. Και ο Βόλος. Αυτή, επειδή παίζει με τον Αστέρα. Σκέψου, ρε φίλε, ο Βόλος που είναι τρεις θέσεις πριν το τέλος, έχει μαθηματικές ελπίδες για τα play-off. Είναι δηλαδή ένα group 5-6 ομάδων που είναι. Γι' αυτό πρέπει να κερδίσει. Ωραία. Κοίτα, σε αυτές τις θέσεις γίνεται ένα ωραίο πρωτάθλημα. Okay, υπάρχει, ναι, ενδιαφέρον, υπάρχει, είναι πολλά απλά πράγματα. Ο Άρης έπρεπε να είναι συν 10 βαθμούς τουλάχιστον. Το ΒΑΡ, χαρίσα. Από το ΒΑΡ από... και από δικά του και λάθη. Από δικά του λάθη. Πραγματικότητα είναι αυτό. Έκανε. Δηλαδή αυτό τώρα το συν 14 που έχει η ΑΕΚ από τον Άρη είναι πέρα για πέρα πλασματικό. Δεν γίνεται αυτή η ΑΕΚ να είναι 14 βαθμούς πάνω από τον Άρη. Το συν 14 είναι μόνο από το ΒΑΡ. Ή ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει 14 πέναλτι φέτος. Γιατί βάλε 4, βγάλε 4 βαθμούς από την ΑΕΚ που πήρε. Πρόσθεσε στον Άρη, θα δεις πως θα πέσει το μισό κατευθείαν. Ναι, θα έχεις εσύ 37, θα έχει η ΑΕΚ 43. Ναι. Και θα ήσουν ένα σου. Βάλε και δύο μάτσα ακόμα από το σούξου μουξου μανταλάκια που η ΑΕΚ ευνοήθηκε, εσύ αδικήθηκε. Γιατί υπάρχουν αυτά, θα ήσουν μαζί. Τέλος πάντων, το ότι είσαι εκεί που είσαι, κυρίως θες εσύ. Και σε δεύτερο βαθμό φταίει και το ΒΑΡ σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Όντως εκλάπησαν πάνω από 10 βαθμοί φέτος από τον Άρη. Αλλά και πάλι σε αυτά τα παιχνίδια που εκλάψαν οι βαθμοί, αν ήσουν λίγο καλύτερος, να, σε παιχνίδια όπως αυτό με τον Όφη παραδείγματος χάρη, στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήμασταν καλοί, ή στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Όφη που εκλάπει η νίκη, ή μάλλον δόθηκε στον Όφη με το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Άρη, γιατί δεν νομίζω ότι αν ο Άρης έμπαινε μπροστά στο σκορ θα μπορούσε ο Όφη να το γυρίσει, άλλο να ισοφαρίσει, άλλο να το γυρίσει. Θα είχε κάποιου βαθμού παραπάνω. Αύριο στη Λαμία. Δεν ξέρω αν θα εμφανιστούν τίποτα καμικάζι που θα παλεύουν για τη σωτηρία τους. Mm. Υπάρχει μια φημολογία γενικότερη ότι έχουν πολλά κίνητρα βαθμολογικά τελευταία στη Λαμία. Παρ' όλα αυτά, και να υπάρχει κίνητρο από οποιονδήποτε στη Λαμία να κερδίσει τον Άρη, ναι, πρέπει να πάει ο Άρης και να κερδίσει τη Λαμία. Δεν κατάλαβα. Εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Δεν δίνει, ας πούμε, παράδειγμα πριν ο Παπαδόπουλος στην Λαμία να κερδίσει τον Άρη. Με 200-300 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, γιατί θέλει να τον αφήσει εκτός play-off ο Ίξ Παπαδόπουλος. Ναι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα και είναι μια μπούρδα που κυκλοφορεί. Και θέλει η Λαμία να κερδίσει για να σωθεί. Παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Ναι. Τι πάει να πει αυτό? Ότι επειδή έχει κίνητρο η Λαμία, το οποιοδήποτε κίνητρο, δεν μπορείς να την κερδίσεις. Καλά, εννοείται ότι μπορείς να την κερδίσεις. Με τη Λαμία παίζεις. Η διαφορά ποιότητας είναι πολύ μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να τη δείξει και μέσα στο γήπεδο τη διαφορά ποιότητας. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο στο Βικελίδης δεν την έδειξες. Όχι. Ίσα-ίσα. Ναι, δεν ήσουν καλό. Λείπει βέβαια ο Μαυρούκος. Ο Τουράμ. Αυτός. Βέβαια. Έχει υποδυναμωθεί. Πήρε αυτόν του Πλατανιά, βέβαια, τον Μπιανκόνι μπροστά. Δεν είναι άσχημος. Αλλά σίγουρα η αποχώρηση του Τουράμ τον Ιανουάριο την αποδυνάμωσε αρκετά την Λαμία. Μια ομάδα που θα παίξει για το Χ. Τώρα, αν τη βγήκε καμιά κόντρα επειδή θα βάλει και κανένα γκολ, καλό για τη Λαμία, κακό για του άλλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι μια ομάδα που ο Άρης πρέπει να πάει να κάνει ένα 0-2 και να γυρίσει ωραία και όμορφα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Και για να μην τα ακούσω εγώ κιόλα μετά, άμα δεν κερδίσουμε, πάλι πήγε, διπλό δεν έφερε. Και τι κάνει. Το μόνο σίγουρο και αυτό. Και τι κάνει, γιατί τζάμπα σε στέλνω. Και... μέχρι στιγμή τζάμπα σε στέλνω. Την νίκη δεν έφερε μόνο σου. Όσε πήρε, ήμουν κι εγώ εκεί. Νομίζω ότι συγκιάνθηκε να μην ήσουν να την έπαιρνα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και ευτυχώ δεν το μάθαμε κιόλα. Ναι. Δεν θέλουμε να πούμε. Εδώ έχασα τον Πανετολικό. Πέρσι έχασα τον Πανιόνιο. Σφαγή με κομίνη. Που δεν έδωσε το πέναλτι στον Ματέο Γκαρσία, Χρήσαν. Έχασε από τον Πανιόνιο πέρσι. Σφαγή. Και φέτο έχασε από τον Πανετολικό. Σφαγή. Στον Πανετολικό δεν έχει σφαγή. Εμεί τουλάχιστον τρώγαμε ντόρτια από την ΑΕΚ. Έτσι όπω. Αλήθεια. Διάφορα μαθαίνω πλέον. Φυσιολογικά τα ντόρτια εκείνα. Οπα. Με τα λάθη που έγιναν. Που λέει και ο Νταλάρα. Που λέει ο Νταλάρα. Πέφτει σε λάθη, τι έχει πάθει. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, η Λαμία θα μας πει τι έχει για αύριο. Μας είπες για τις απουσίες. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε ότι ο Πιάτσικας είναι τραυματίας, ο Ασίγμπα είναι τιμωρημένος. Ο Μπεχαράνο έχει κάποιες ενοχλήσεις, είναι αμφίβολος. Από τη Λαμία λένε ότι λογικά θα παίξει. Δεν γιατί θα για να σπάσει κανένα πόδι παίκτη μας. Μπεχαράνο γκάμα, βέβαια. Βέβαια.
Έχουν. Συναντήθηκαν βέβαια ήδη μια φορά. Εντάξει, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου μετά από εκείνο το επεισοδιακό μάτς που ο Μπεχαράνο πήγε να κόψει την καριέρα του Γκάμα. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι. Ωραίες αναμνήσεις γενικότερα. Λαμία πίεση δεν έχει. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει την πίεση του αποτελέσματος. Κίνητρα μπορεί να βρει διάφορα. Και δικαίωμά της να βρει ό,τι κίνητρα θέλει. Ναι. Την πίεση του αποτελέσματος δεν την έχει. Ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει θετικά για την ομάδα του Μάντζιου. Δηλαδή να παίξει και λίγο πιο απελευθερωμένα ενδεχομένως η Λαμία. Εντάξει, με 4-2-3 κλασικά. Η ομάδα του Μάντζιου κλειστά θα παίξει, πίσω θα είναι και θα περιμένει. Χώρο θα σου δώσει με το σταγονόμετρο. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να βρεις τον τρόπο, πρέπει να αξιοποιήσεις τις φάσεις που θα σου δοθούν. Μπορεί να μην είναι και πολλές. Θα πρέπει να πάρεις περισσότερα πράγματα στον αέρα από τις στατικές φάσεις που δεν τα έχεις τόσο πολύ. Είναι αλήθεια, με πλην 2-3 περιπτώσεων με την ΑΕΚ, η οποία σε δυσκόλυψε πολύ στον αέρα. Έχει και τα κορμιά άλλωστε για να το κάνει αυτό. Η ΑΕΚ, εντάξει, για την Λαμία είναι σημαντικό το λείπει ο Ασίγμπα σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε τι θα γίνει. Αύριο 8 η ώρα, αργά το βάλανε, πάρα πολύ αργά. Εντάξει, δηλαδή, τι φίλε, βαριέσαι. Βάλτε το λίγο πιο νωρίς, όχι είναι η επιστροφή Χρήσαν, δεν βαριέμαι. Χρήσαν, δεν είναι... Ποια επιστροφή, η επιστροφή δύσκολη, αργά τώρα, 3 η ώρα. Το ότι σκεφτήκατε κάποιοι να μείνετε στη Λαμία, δηλαδή αυτή η ντροπή, αυτό το έσχος που σκεφτήκατε κάποιοι. Καταγγέλεις. Το καταγγέλλω γιατί δεν ήμουν εγώ στην αποστολή πρώτον. Καταγγελτικός. Αν ήμουν στην αποστολή θα είχε μια λογική παραμονή εκεί. Δεν θα ήθελα γιατί δεν έχει και τίποτα να δεις εκεί πέρα. Δηλαδή, το να δεν χρειάζεται να βλέπεις αυτά τα μέρη. Να τρως χρειάζεται. Και πάλι. Εντάξει, έρχεσαι πόσο φάει. Και νομίζεις άπειρο ότι δεν έχει να δεις. Τι να δεις, τα γάλματα του Άρη. Να σου δώσω δύο τηλέφωνα, θα δεις. Αλλά πάταξε σε αυτά. Εγώ είμαι μεταξιοθέατα, χρειάζεται. Να πάω να δω κάτι διαφορετικό. Με τα Γιάννενα, ας πούμε, έχει να δεις. Ωραία πράγματα. Εντάξει. Ναι, εγώ Γιάννενα. Ναι, να γνωρίζεις έναν τόπο. Να βλέπεις κάτι διαφορετικό, κατάλαβες. Εσύ αναφέρεσαι σε πράγματα, ας πούμε, μπορείς να βρεις σε πολλά μέρη. Κάτι διαφορετικό είναι τα Γιάννενα. Ναι, μ' αρέσουν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Γι' αυτό θα τα ανεβάσω. Θα ανέβουν, λογικά. Να πάμε του χρόνου. Να πάμε. Πάρα πολύ στο Ήπειρος Παλάς. Όχι, το άλλο είναι καλύτερο. Πρέπει να πας. Το Ντιλάκ. Αυτό είναι δυνατό. Λίγο, πάρα πολύ δυνατό. Έτσι. Και άμα έχει δωμάτιο με θέα στη λίμνη, είναι ακόμα πιο. Α, και με τη λίμνη. Θες και θέα στη λίμνη, τρομάρα σου. Θεά στη λίμνη. Γιατί έρχεσαι, να μην χαζεύεις λίγο, να γναντεύεις. Αλυπάσα. Αλυπάσα. Και θέα στη μνήμη. Ενέρχεσαι. Να έχεις και τη μνήμη από τη θέα στη λίμνη. Βεβαίως. Μάλιστα. Και ωραία, σιωροπιαστά. Λοιπόν. Σιωροπιαστά. Το μαγαζί σου σταματάς από αριστερά όπως φεύγεις. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Όχι, έχει ένα μες στην πόλη. Είναι. Αυτό σου λέω, μες στην πόλη. Εκεί που έχει, όπως πηγαίνει από τα δεξιά σου. Δεξιά παρκάρεις, αριστερά αυτόνεις. Πάνω ανεβαίνεις. Σαλιώνεις. Αυτόνεις. Σιωπιαστό. Ωραία. Λοιπόν, Γιαννόπουλος μαζί μας και σήμερα. Καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33. 24 ώρες, 24 ώρες το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται για να βάλει μπρος το Φορτηγός και φυσικά έπιπλα Μαρμαρίδης. Τώρα που θα έχει break θα πάμε να πλωθούμε λίγο στις καναπεδάρες που έχουμε πάρει έξω από τον Μαρμαρίδη. Καναπεδάρας. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Να είστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ σας στο Μαρμαρίδη απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money με νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι και με το ρεπορτάζ φυσικά για το παλέ. Εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής All About Harrison Air, Λίμπερο 107,4. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Αλλάζουμε κατηγορία, πάμε στα του μπάσκετ. Και δεν υπάρχει πιο ειδικό από τον Αντώνη Γκάτζιο για να μας τα αναλύσει. Μπορείς να δώσει φέτος, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Φέτος, όταν μιλάς για μπάσκετ, να μην λες τις λέξεις αλλάζουμε κατηγορία. Αυτό θα έλεγα κι εγώ ακριβώς από το στόμα μου το πήρες. Καλησπέρα, παιδιά. Δηλαδή, ρε εσύ, Αντώνη, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πες του λόγο. Ακριβώς, λίγο πετάχτηκα όταν το πολύκοσα. Λοιπόν. Θεματολογία αλλάζουμε. Ωραία. Και πάμε. Μπορείς να πεις πάμε στο σοβαρό άθλημα. Σε αυτό που. Σε αυτό που διαπρέπει ο Χρήστος Τσαλτίδης. Σε αυτό που έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες του σύλλογου. Ο Κώστας Κούς του απογεύματος. Και έκλεινε τις πέμπτες στα μαγαζιά, να τα λέμε αυτά. Έτσι, βεβαίως. Ένας μικρός Κούσης. Ένας μικρός. Ωραία. Όχι ο μικρός, πιο μεγάλος είναι τον Κούση. Όχι εσύ, ο Παπαδόπουλος. Αυτή την έκφραση λέει και αυτό το πρωί. Το άθλημα που φέρει τις περισσότερες επιτυχίες. Κοίταζε, η πόλη γενικότερα, ναι. Στο Basket Plus, αν δεν ταιριάζεται, θα συμπεθεριάζατε.
Απλά η πόλη έχει γυρίσει την πλάτη στο μπάσκετ. Τι έκανε. Τι γίνεται τώρα. Ακριβώς. Έχει εγώ μπάσκετ, δεν πειράζει. Τι να γίνει, είμαστε πάλι εν μέσω διακοπής τώρα, έτσι όπως τα έχουν καταφέρει κάθε χρόνο γίνεται βασικά αυτό με το πρωτάθλημα της Basket League και έχουμε ένα 1,5 μήνα ουσιαστικά διακοπή με ένα μικρό διάλειμμα. Σίγουρα, τι να πούμε τώρα, οι ομάδες έχουν χάσει το ρυθμό τους, τα λοιπά, τα πάντα. Κάποιες έχουν δώσει άδειες και κινδυνεύουν να μην... Δουν παίκτες να μην γυρνάνε πίσω λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Είναι πολλά τέλος πάντων. Ο Άρης εν προκειμένου συνεχίζει την προετοιμασία του. Το άλλο Σάββατο έχει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα βασικά. Τώρα που πέρασε και το μάτς με τον Παναθηναϊκό, όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα είναι κρίσιμοι και όπως είναι κατανοητό, ο Άρης δεν μπορεί να θεωρεί κανέναν αγώνα εκτός προγράμματος. Έχει δύσκολα μάτς στην έδρα του. Έχει θεωρητικά βατά παιχνίδια εκτός, όμως πρέπει να αλλάξει την εικόνα του μακριά από το παλέ για να μπορεί να διεκδικήσει την παραμονή. Βρίσκεται, όπως ξέρουμε όλοι, στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ και χρειάζεται μια μικρή υπέρβαση, δηλαδή 5 νίκες σε 8 αγώνες τουλάχιστον για να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Εντάξει, το θέμα που κυριαρχεί φυσικά στην ειδησιογραφία ελλείψη αγώνων είναι αυτό του Ken Brown, ο οποίος απολογήθηκε χθες στην ενώπιον της διοίκησης της ΚΑΕ. Υπήρχε η πεποίθηση ότι θα βγει σήμερα η απόφαση της διοίκησης, όμως η απουσία τόσο του αντιπροέδρου του Λευτέρη Αρβανίτη στην Αθήνα για θέματα που έχουν να κάνουν και με το Παλέντε Σπόρ, όπως έχουμε αναφέρει και στο Λαμπαοτάρης, με τη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό τον Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και η απουσία και άλλων μελών εκτός Θεσσαλονίκης για θέματα του Άρη, μετέθεσε τις εξελίξεις για το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκαθαρίσει μία και καλή τι θα γίνει με τον Μπράουν. Η δική σου αίσθηση, Αντώνη, τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα? Δεν υπάρχει και πιστεύω ότι είναι παρακινδυνευμένη όποια πρόβλεψη. Ναι. Υπάρχουν πολλές παράμετροι πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί από τη μία ο Άρης, εντάξει, ο Μπράουν αποτελεί σίγουρα ένα από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, που πραγματοποιήσει αρκετά καλές εμφανίσεις. Και δεν πρέπει να μνημονούμε ότι ο Άρης δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει παίκτες. Έτσι δεν μπορεί λόγω των πάνω από τη FIBA να αλλάξει παίκτες. Οπότε μια πιθανή αποχώρηση του Μπράουν σίγουρα θα αποδυνάμωνε πάρα πολύ το ίδιο ελλιπές ρόστερ του Άρη. Από την άλλη βέβαια, εντάξει, η κίνηση του συγκεκριμένου του Αμερικανού να παρατήσει την ομάδα ουσιαστικά μια μέρα πριν από έναν αγώνα σαν αυτόν με τον Παναθηναϊκό, που όπως πήγε και η εξέλιξή του, μας δίνει το δικαίωμα να λέμε ότι αν ήταν και ο Μπράουν μέσα μπορεί να γινόταν και τον Μπαμ. Σίγουρα δεν άρεσε σε κανέναν, και όταν λέω κανέναν εννοώ από τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία μέχρι και τους συμπαίκτες. Εδώ όμως σας διακόψω, όπως είχε πει και ο Χρύσανθος, γιατί το είχαμε αναφέρει και με τον Χρύσανθο αυτό πριν λίγες μέρες, όπως είχε πει στο Χρύσανθος, ναι, δεν θα σ' άφηνε τσαρουχά να το κάνεις αυτό. Α, ναι, εντάξει, ναι, συμφωνώ. Όχι μόνο τσαρουχά, του Παναγιώτου. Ναι. Δεν ήταν μόνο η διαιτητής που έκανε ότι έκανε. Εντάξει, το τρίτο δεκάλεπτο τα είπαμε αυτά. Ναι. Έγινε πάρτι από τους διαιτητές, όμως όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι με τον Μπράουν, με την εικόνα που είχε ο Άρης, βέβαια ίσως αν έπαιζε ο Μπράουν και ο Παναθηναϊκός να μην είχε αυτή την εικόνα, γιατί φάνηκε υπέρ των δεών φυσικαρισμένος, όμως σίγουρα ήταν μια αποσία που στήχησε, όπως θα στοιχήσει και άμα ληφθεί μια απόφαση, για παράδειγμα, να αποφευθεί από την ομάδα. Κάθε πρόβλεψη στην παρούσα φάση είναι σίγουρα παρακινδυνευμένη. Ο Μπράουν σίγουρα δεν έχει κανέναν στην ομάδα με το μέρος του, ας το πούμε έτσι, μετά από αυτή την κίνηση, σε όλους δηλαδή, σε κανέναν δεν άρεσε η κίνηση που έκανε. Από την άλλη, όπως είπαμε, υπάρχει απαγόρευση των μεταγραφών. Αν δεν υπήρχε το θέμα, δεν θα το συζητούσαμε καν σήμερα. Θα είχε τελειώσει εδώ και μέρες. Όμως αυτά πρέπει να ζυγίσουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Οι άνθρωποι της ομάδας, της διοίκησης, φυσικά πάντα σε συνεννόηση με τον Σάββα Καμπερίδη. Και να βγει μια απόφαση για να ξεκαθαρίσει λίγο και αυτό το θέμα, για να μην γίνει και σύριαλ. Όπως είπαμε την άλλη εβδομάδα, ο Άρης έχει ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Έχει και πολλά προβλήματα αγωνιστικά. Και για τον Άρη ευτυχώς που δεν έχει παιχνίδι αυτή την εβδομάδα, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, γιατί αν είχε μάλιστα δεν θα είχε ούτε το Φλιόνι και πιθανότατα ούτε το Σλαφτσάκι στο ρόστερ του, αν έπαιζε τώρα αύριο στη Ρόδο. Οπότε πρέπει λίγο να συγκεντρωθεί η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι και να τελειώνει αυτό το θέμα με τον Μπράουν, το οποίο εντάξει, σήμερα κλείνει και μία εβδομάδα. Μάλιστα.
Πάμε στα πιο σημαντικά. Τι ακριβώς γίνεται με το Αλεξάνδριο? Το είχαμε αφήσει στο πέρσι με τα προεκλογικά. Όχι, θα το πάρετε, όχι, δεν θα το πάρετε. Υποσχέσεις ότι το πήρατε. Νομίζω δεν έγινε μια τρύπα στο νερό με την προηγούμενη κυβερνητική και όχι μόνο κατάσταση. Και εννοώ το μια τρύπα στο νερό και από την πλευρά του Άρη. Όχι μόνο από την πλευρά δηλαδή. Ακριβώς. Όχι μόνο, μην κατηγορούμε μόνο την πολιτεία, γιατί πολλές φορές το έχω πει, η πολιτεία πρέπει να ζητάς για κάποια συγκεκριμένα πράγματα για να τα υλοποιεί. Άμα απλά λες θέλω το Αλεξάνδριο και δεν κάνεις τίποτα επί της ουσίας, δεν φταίει μετά η πολιτεία, εσύ φταίς. Ακριβώς, ο Άρης έχει μεγάλη ευθύνη. Έχει μεγάλη ευθύνη στο ότι πέρσι δεν έγινε κάτι που ήταν και η συγκυρία θετική για το θέμα της παραχώρησης του Αλεξανδρίου. Εντάξει, τώρα είναι κάποια σκηνικά που ξέρει και ο κόσμος, μέχρι και μέσα στο γραφείο του Υφυπουργού έφτασαν να διαφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ με τους ηθήνοντες τότε. Τους τότε ηθήνοντες του ερασιτέχνη, του ΑΣΥΓΜΑ. Ο Άρης δεν κατάφερε να αποκομίσει κάτι από μια περίοδο που θα μπορούσε πραγματικά, τουλάχιστον αν όχι να τελειώσει, να προχωρήσει το θέμα σε βασικά του κομμάτια. Τώρα και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, όχι τώρα, απλά σήμερα έγινε μια κρίσιμη συνάντηση, κρίσιμη από την άποψη ότι ουσιαστικά από σήμερα σηματοδοτείται και επισήμως σε εισαγωγικά η απαρχή της υπόθεσης της παραχώρησης του Αλεξανδρίου. Εδώ και καιρό γίνονται ζυμώσεις και επαφές ανάμεσα στον ΑΣΥΓΜΑ και στην πολιτεία. Σήμερα έγινε μια συνάντηση του Προέδρου του Ερασιτέχνη και Αντιπροέδρου της ΚΑΕ, του Λευτέρη Αρβανίτη, με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Ο τελευταίος εξέφρασε και πάλι την πεποίθησή του ότι ο Άρης δικαιούται το Αλεξάνδριο, είναι θετικός αυτήν την, δικαιούται δηλαδή να έχει τη χρήση του Αλεξανδρίου, είναι θετικός προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια τα, ας μην το πούμε εμπόδια, τα σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει ο Άρης για να τελειώσει αυτή η υπόθεση είναι αρκετά, σίγουρα δεν είναι ένα απλό θέμα, πρέπει να ας λαμβάνουμε υπόψη μας και τι γίνεται, τι έχει γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και με άλλα θέματα, όπως αντίστοιχα δηλαδή, όπως του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τα λοιπά, να μην το τραβήξουμε κι άλλο. Και όμως το ότι έγινε μία συνάντηση μόνο αποκλειστικά για αυτό το θέμα στην Αθήνα, στο γραφείο του Υφυπουργού, και ότι ο ίδιος έδειξε θετικός και το εξέφρασε επίσημα ενώπιον του Προέδρου του Ερασιτέχνη για να λυθεί αυτό το θέμα και να τελειώσει και να παραχωρηθεί το πάλι, σίγουρα είναι ένα αρκετά θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Άρης μιλάει μόνο για τη χρήση ή να πάει σε μια συμφωνία συνολικότερη? Συμφωνία, συμφωνία. Μπράβο. Ναι, συμφωνία συνολικότερη, όχι πάνω στην τρίμη του λόγου. Ναι, γιατί ας πούμε ο συμπολίτης, ναι, ο συμπολίτης δίπλα έχει πάρει το γήπεδο της Πηλαίας και έχει και την χρήση, όχι, και όχι, την νομή, ναι, με αυτό να συνεπάγεται. Μιλάμε για παραχώρηση. Μπράβο. Ναι. Μιλάμε για παραχώρηση. Μα μόνο, ναι, αυτό θα έχει ουσία όχι, για τον Άρη, γιατί τη χρήση την έχει, ναι, τώρα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί, ναι, θα μπορέσει έτσι να πολλαπλασιάσει τα έσοδά του. Φυσικά αντιλαμβάνομαι, πέρσι μάλλον θυμάμαι ότι υπήρχε και μία συζήτηση για το κατά πόσο θα πρημοδοτείται με κάποια χρήματα για να μπορεί να υλοποιεί τα έξοδα του σταδίου, έτσι, ο Άρης. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουμε μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και με πολύ μεγάλο ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα, κακά τα ψέματα, θα παίξει και η προσπάθεια του Άρη να παραμείνει και στην Basket League, έτσι. Ναι. Γιατί σίγουρα θα είναι σε ένα απεσκταίο σενάριο που ο Άρης δεν θα παίζει του χρόνου στη μεγάλη κατηγορία, θα είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση και η συντήρηση του Αλεξανδρίου. Απλά υπάρχουν τρόποι ένα τέτοιο γήπεδο να αποφέρει κέρδη. Έχουν συζητηθεί αυτοί οι τρόποι, έχουν μελετηθεί. Μπορούν να γίνουν πολλά για να φέρνει έσοδα το Palette Sport στον Άρη. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Έτσι καλλιώς, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, δεν πιστεύω ότι αν ο Άρης για παράδειγμα δεν καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία, να κάνουν πίσω οι άνθρωποι της ομάδας στο συγκεκριμένο θέμα, είναι μια ιστορική αδικία, ας το πούμε έτσι, που πρέπει να αποκατασταθεί η παραχώρηση του Άρη στο Παλέ, του Παλέ στον Άρη, οπότε πιστεύω όπως και να έχει το θέμα θα προχωρήσει. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο είτε σε αυτό το κομμάτι είτε γενικότερα από το μέτωπο, γιατί έχει αρκετά μέτωπο ο Άρης, άλλα μπαν, χρέη, καταστάσεις τέτοιες, επιτροπές επαγγελματικού αθλητισμού με εγγυητικές, εκεί καλυφθήκαμε νομίζω.
Ναι, ναι, και είναι καλυμμένη η ομάδα. Γίνεται προσπάθειες για συγκέντρωση χρημάτων. Ήδη την περασμένη εβδομάδα έγιναν, την περασμένη Παρασκευή, πριν από το ματς στον Παναθηναϊκό, έγιναν πληρωμές. Εντάξει, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης είναι μια από τις πιο τακτοποιημένες ομάδες οικονομικά στην Basket League. Έχοντας δώσει σε άλλους παίκτες το Δεκέμβριο στους περισσότερους και σε άλλους και τον Ιανουάριο. Από εκεί και πέρα σίγουρα γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν τα φυσικά του άρθρου 99, υπάρχουν οι φορολογικές, ασφαλιστικές ενημερότητες, οι δόσεις που πρέπει να πληρώνονται για να τηρηθούν οι συμφωνίες αναφορικά και με το άρθρο 99. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι σε αυτήν την χρονική συγκυρία και ουσιαστικά με το πρωτάθλημα να υπολειτουργεί εδώ και ένα μήνα, είναι δύσκολη και η συγκέντρωση χρημάτων. Από εκεί και πέρα στο θέμα των μπαν δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη ως τώρα και με βάση τα χρήματα που χρειάζονται για να λυθούν όλα τα μπαν, πιστεύω ότι στο προσεχές διάστημα η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη για την συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα αναλόγως βέβαια μπορεί να είναι μια παράμετρος, είναι ότι μπορεί να εξαρτηθεί και από το τι μέλη γενέστε με τον Κεν Μπράουν. Αν ο παίκτης παραμείνει, πιστεύω ότι ο Άρης θα συνεχίσει ως έχει τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα. Αν δεν παραμείνει ο παίκτης, ίσως γίνει μια ίστατη προσπάθεια από όλες τις πλευρές για να γίνει άρση των, να επιτευχθεί η άρση των μπαν και έστω και καθυστερημένα η ομάδα, έστω και πιο αργά εννοώ, η ομάδα να μπορέσει να πάρει κάποιους παίκτες στην προσπάθειά της για παραμονή. Έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα. Ο Άρης στην έδρα το έχει δείξει ότι μπορεί να κοντράρει όλους τους αντιπάλους, μπορεί να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα κλειδί για μένα είναι το μάτς μέσα στον Πανιόνιο. Εντάξει, είναι σίγουρα κρίσιμο και το μάτς που έρχεται στη Ρόδο, αλλά κλειδί για μένα είναι το μάτς μέσα στον Πανιόνιο, γιατί άμα ο Άρης καταφέρει να το κερδίσει, σίγουρα ο Πανιόνιος δεν θα προλάβει να σωθεί αυτή τη βάση του προγράμματός του, οπότε ήδη ο Άρης βάζει μια ομάδα από κάτω και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας, και θα χρειαστεί σίγουρα ίσως και ακόμα ένα διπλό. Γιατί όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Σωστό και αυτό. Και τα άλλα αποτελέσματα. Ναι, με ερασιτέχνη έχουμε τίποτα εκεί από τη μάνα του συλλόγου, έχουμε τίποτα, κανένα θέμα? Πρέπει να σημειώσουμε εκεί τα παιδιά μας που παίζουν, να πάμε σε κανένα μάτσε το Σαββατοκύριακο, τίποτα? Ένα θέμα, έχουν ανεβεί τα περισσότερα προγράμματα ήδη, μπορεί ο κόσμος να τα πληροφορηθεί, γίνεται κάθε Παρασκευή αυτό, όλες οι δραστηριότητες όλων των τμήματων που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να σημειώσουμε κάτι το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα και είναι πραγματικά, πιστεύω, σημαντικό, πρέπει να επισημανθεί και να προβληθεί, είναι ότι ο Άρης την ερχόμενη Τετάρτη, η ομάδα βόλεϊ γυναικών, μία από τις δύο ομάδες του ερασιτέχνη, για να μην ξεχνιόμαστε, που παίζει σε μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζει, υποδέχεται στη Μίκρα για το προημιτελικά του κυπέλου τον Εάντα Ευόσμου. Με νίκη περνάει στο Final Four, το οποίο πιθανότατα θα γίνει στη Λιβαδιά, δεν είναι οριστικό ακόμα. Στο Final Four του κυπέλου όμως υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να γεμίσει το κλειστό της Μίκρας, αφού όπως ανακοινώθηκε τα έσοδα του συγκεκριμένου αγώνα θα διατεθούν αποκλειστικά στην οικογένεια του Στέφανου Σιούμη, του γνωστού φιλάθλου του Άρη και μέλος, επί σειρά ετών μέλος των Ιερολοχητών, ο οποίος έφυγε απροσδόκητα και πρόωρα από τη ζωή πέρσι τον Ιούνιο. Τα έσοδα λοιπόν θα πάνε προς ενίσχυση της οικογένειάς του και αντί εισιτηρίων θα υπάρχουν κουπόνια των 5 ευρώ που θα διατίθονται και έξω από το γήπεδο και νωρίτερα, Δευτέρα με Τετάρτη. Από τον ερασιτέχνη πιστεύω ότι είναι και το παιχνίδι κρίσιμο, αλλά και αυτή η ανθρώπινη πλευρά του, της αναμέτρησης, ας το πούμε έτσι, ότι μπορούν να σταθούν ικανά για να γεμίσει το κλειστό της Μίκρας την επόμενη Τετάρτη και να πάει ο Άρης σε ένα ακόμα Final Four. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και στον Αντώνη Γκάτζιο. Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση που στηρίζει τον Δόνη. Πώς? Στηρίζει τον Δόνη. Μετά τα όσα έγιναν χθες. Ό,τι δηλαδή. Ό,τι δηλαδή. Ό,τι δηλαδή, λέει, σεβόμαστε και στηρίζουμε τον Δόνη να λύνονται εσωτερικά διαφορές της ομάδας. Με λίγα λόγια, ο Δόνης τελειώνει. Να το απλοποιήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί τα ρεπορτάζ μα θα έχουν αναφέρουν ότι ο Ρόκα ψάχνει προπονητή σήμερα γι' αυτό. Ισπανό. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
Κλείνουμε με αυτό που το οποίο ξεκινάμε συνήθως την εκπομπή. Με χαβαλέ. Όχι. Πα, είναι μέσα στα πλαίσια του χαβαλέ και αυτό ενδεχομένως, ναι. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός αύριο στις 7.30. Αστέρα μου. Εγώ λέω. Ανάσα μου. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα. Να, 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 να. Χ. Χ. Μάλιστα. Για να μην αγχώνομαι μετά. Άσε τι θέλεις. Δεν πάμε στο ότι. Αυτό που θέλω βγαίνει. Χ. Μάλιστα. Κανονικά είναι άσος. Να πάμε. Αλλά χ. Θα τα βάλουμε με αποδόσεις όλα. Αστέρα μου. Πάμε άσος. Λοιπόν, 2,60. Χ. Δεν λέμε αποδόσεις. Δεν προτρέπουμε στοιχηματισμό. Ωραία. Χ. Χ. Ωραία. Άντε, το βάλουμε. Πρόβλεψη κάνουμε χωρίς ποσοστά. Λαμία Άρης. Διπλός. Ωραία. Ο Άρης ο Θεός. Πανετολικός Πανιώνιος. Άσος από εδώ μέχρι το Αγρίνιο. Μαζί σου. Βόλος Λάρισα. Αυτό θα δω. Ποιο πάω Ολυμπιακός. Πραγματικά. Αυτό είναι το καλύτερο. Το ντέρμπι του κάμπου. Χίνκς. Χίνκς. Μαζί είμαστε και σε αυτό. Ατρόμητος Ξάνθη. Γι' αυτό μπορεί. Αντιθώ Παπαδόπουλος. Άντερ. Καλά, είναι σίγουρο το άντερ σε αυτό το μάτσο. Ξέρεις τι θα γίνει. 2-2. Να ξέρεις. Εκεί που δεν το περιμένεις, λες δηλαδή. Άσος. Χ. Δεν βγήκε ένα διπλό να τα οικονομήσουν όλοι. Πάω Ολυμπιακός. Χ. Ωραία. ΑΕΚ Όφη. Άσος. Εγώ θα πω Χ2. Τώρα ένα από τα δύο θα σας βάλουμε το Χ. Ατερέ. Βγαίνει μια ωραία, ένα ωραίο δηλητή μετά από απόδοση 435. Ωραία. Πάρει και άλλα 5 να γίνει 440. Λοιπόν. 435, ρε φίλε. Χρήσατε 5 ευρώ βάζει, δεν βάζει παραπάνω. 5 ευρώ λακκιά. Πετάς 5 ευρώ, δώσε εμένα. Για να πετάξει. Αν μια στις χίλιες όμως τα πιάσεις. Ή μια στις χίλιες, τότε δώστα. Θα πεις δεν θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα, θα πάω διακοπές με 2.000 ευρώ. Πόσα βγαίνει. Αστέρα μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη. Ανάσα μου. Που ήταν μαζί μας. 4ο χιλιόμετρο εθνική οδού Θεσσαλονίκη Κατερίνη. Στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι βρίσκεται το Γιαννόπουλο. Πάτε το φορτηγό σας. Το καλύτερο σέρβις αγοράς στις καλύτερες τιμές από τον Γιαννόπουλο. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, στην πρώτη εκπομπή της επόμενης εβδομάδας, στον απόϊχο του Λαμία Άρης. Και η επόμενη εβδομάδα σχετικά άδεια είναι η αλήθεια. Μόνο ένα παιχνίδι έχεις πάλι, αυτό με τον Ατρόμητο. Χαλάρι θα είμαστε και αυτή. Μία, ένα μπάσκετ θα έχεις την επόμενη. Θα έχεις και τον μπάσκετ, εντάξει, οκ, okay, σίγουρα. Και μετά. Και μετά κύπελο. Κύπελο, κύπελο. Αριανάρα φέρε μας το κύπελο. Για την ώρα φέρε μας το διπλό. Αντεγιά.